αθλητικός δικαστής για δεύτερη φορά στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μεσσηνίας. Ο αθλητικός δικαστής δεν μπουκάρισε αυτή τη φορά στα γραφεία της ΕΠΣ Μεσσηνίας, απλώς ήρθε προγραμματισμένα για να ανακρίνει τον πρόεδρο, τον καινούριο πρόεδρο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μεσσηνίας, τον κύριο Λεωνίδα Οικονομίδη. Κύριε Οικονομίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Να σας καλωσορίσω στον ομό Μεσσηνίας και ιδιαίτερα στα γραφεία μας, στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων. Μάλιστα. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Κύριε Πρόεδρε, τέτοια γραφεία δεν υπάρχουν σε Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μεσσηνίας. Είναι γεγονός ότι τέτοια γραφεία μόνο κάποιοι άνθρωποι θα μπορούσαν να τα φανταστούν, άνθρωποι οι οποίοι και μάλιστα ο προκάτοχός σας, ο οποίος είχε μεράκι, είχε γούστο, άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι υπήρξε και αντιπρόεδρος στην ΕΠΟ από τον κύριο Άρη Σταθόπλο. Είναι γεγονός ότι αισθάνομαι βαρύ το φορτίο, μιας και διαδέχτηκα έναν άνθρωπο που επί σειρά ετών, δεκαετιών θα έλεγα, ασχολήθηκε με το ποδόσφαιρο τόσο στο νομό Μεσσηνίας όσο και πανελλαδικά. Βέβαια, ο κ. Σταθόπλος ήταν επί τρεις δεκαετίες σχεδόν πρόεδρος στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων και θα έλεγα είναι ο μακροβιότερος σύμβουλος στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Είχε μεράκι σε τέτοια θέματα, γι' αυτό άλλωστε αυτό μαρτυρά το γραφείο που βλέπουμε σήμερα. Ένα από τα έργα που μας άφησε ο προκάτοχος είναι και τα γραφεία που κοσμούν την ένωσή μας. Χαίρομαι που στην προηγούμενη έτσι επίσκεψη που έκανα, όταν σας ρώτησα να μιλήσουμε για αρκετά πράγματα, δεχτήκατε και έτσι λοιπόν σήμερα είμαι εδώ καλοπροαίρετα να σας ανακρίνω. Είμαι στη διάθεσή σας, σας ακούω για οποιαδήποτε ερώτηση. Ωραία. Πόσο ετών είστε? Είμαι 61. Από ό,τι γνωρίζω είστε και παντρεμένος. Παντρεμένος με δύο παιδιά. Ένα και ένα. Ένα και ένα. Ο γιος έχει τελειώσει την Εστία Ακαδημία και η κόρη είναι νηπιαγωγός. Από ό,τι γνωρίζω, συνταξιούχος δάσκαλος και παράλληλα διετελέσατε και διευθυντής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Μεσσηνίας. Ναι, έφυγα από την υπηρεσία μετά από 36 χρόνια υπηρεσίας, εκ των οποίων τα τρία τελευταία ήμουν διευθυντής εκπαίδευσης στο νομό Μεσσηνίας. Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Και για να είστε εδώ σήμερα πρόεδρος, από ό,τι γνωρίζω, διερεύνησα, υπήρξατε πριν έρθετε στην Ένωση για μια δεκαετία παράγοντας στο Διαβολίτσι. Ξεκίνησα από την ομάδα του Αθλητικού Ομίλου Διαβολιτσίου και από το 1990, μετά από παρότρινση του κ. Σταθόπλου, ασχολήθηκα με την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων. Ήμουνα από το 1990 μέχρι το 2010 Γενικός Γραμματέας της Ένωσης, από το 2010 μέχρι το 2015 για μια πενταετία αντιπρόεδρος και από τον Ιούνιο που μας πέρασε έχω αναλάβει τα καθήκοντα του Πρόεδρου της Ένωσης. Πριν μπούμε όμως στην οποιαδήποτε έτσι ερώτηση, είμαι υποχρεωμένος να πω ότι κατέγραψα αυτό εδώ και λέει αυτό ουδής επικινδυνέστερος εχθρός από τον ευεργεθεντιθέντα αχάριστο. Υπονοεί τίποτα αυτό, κύριε Πρόεδρε? Είναι ένα από τα κοσμήματα της ενωσής μας, θα έλεγα, που δείχνει ότι πολλοί ευεργετήθηκαν μέχρι σήμερα από το προκάτοχό μου, αλλά δυστυχώς φάνηκαν αχάριστοι. Μάλιστα. Να το αφήσουμε λοιπόν αυτό εδώ. Να τονίσω εδώ ότι καθ' όλη τη διάρκεια που ο κύριος Σταθόπλος ήταν εδώ στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων, αλλά και στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, ήταν στη διάθεση όλων. Έχει βοηθήσει παίχτες, παράγοντες, ομάδες. Και διαιτητές. Και διαιτητές οπωσδήποτε. Θεωρώ ότι ήταν άνθρωπος που προσέφερε πάρα πολλά στο ελληνικό και ιδιαίτερα στο μεσσηνιακό ποδόσφαιρο. Πάμε τώρα στα της ενώσεως. Η Ένωση της Μεσσηνίας θεωρείται από τις, όχι προνομιακές, από τις ενώσεις που στηρίζουν την ΕΠΟ. Βέβαια, ήμασταν και συνεχίζουμε να είμαστε στο πλάι της διοίκησης της ΕΠΟ. Τους ψηφίσαμε και περιμένουμε από αυτούς κάτι καλό. Μάλιστα. Προσωπικά, σαν πρόεδρος που είστε,
είστε ευεργεθετηθέντας, είστε σε κάποια επιτροπή, είστε κάπου μέλος στην ΕΠΟ? Όχι, δεν συμμετέχω σε καμία επιτροπή της ΕΠΟ. Αυτό που με απασχολεί πιο πολύ είναι τα τοπικά πρωταθλήματα. Με ενδιαφέρει ο νομός μας και δεν έχω βλέψεις για επιτροπές στην ΕΠΟ. Μάλιστα. Την προηγούμενη φορά που είχα έρθει εδώ, διαπίστωσα ότι έχετε πανέμορφες κυρίες. Μία στο ενωσιακό και μία στα γραφεία σας, που για να μπει κάποιος μέσα στο γραφείο του Πρόεδρου θα πρέπει να ερωτηθεί από την ερωτεοχτυπημένη κυρία Βολιώτισσα με τον μεσήνιο άνθρωπο εδώ που την ερωτεύτηκε, τον ερωτεύτηκε, δεν έχει καμία σημασία. Είναι γεγονός ότι έχουμε αυτή τη στιγμή δύο υπαλλήλους, μία στα γραφεία και μία στο αθλητικό κέντρο της Ένωσης. Πρέπει να τονίσουμε όμως ότι πριν δύο μήνες περίπου μας έφυγε, συνταξιοδοτήθηκε μία άλλη εξίσου πολύ καλή και δραστήρια υπάλληλος, η οποία συνταξιοδοτήθηκε και οπωσδήποτε άφησε ένα μεγάλο κενό στην Ένωσή μας. Άρα λοιπόν έχουμε πρόβλημα, θέλουμε να ομορφύνουμε κι άλλο την Ένωση με κάποια άλλη κυρία, κύριε Πρόεδρε, ή με κάποιον άλλον, μην παρεξηγηθώ, συνεργάτη. Είναι επιθυμητό να είχαμε κι άλλο άτομο, να προσλάβουμε κι άλλο άτομο στην Ένωση, αλλά δυστυχώς τα οικονομικά δεν μας το επιτρέπουν. Με αποτέλεσμα να ασχολούμαι εγώ και να εργάζομαι σαν υπάλληλος πολλές ώρες εδώ. Συνταξιούχος είστε. Εντάξει. Δεν με κουράζει η δουλειά, γι' αυτό άλλωστε είμαι εδώ. Και ό,τι ελεύθερο χρόνο έχω, την αφιερώνω εδώ να βοηθάω και τις υπαλλήλους στο έργο που έχουν αναλάβει. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, πόσα ενεργά σωματεία υπάρχουν και μη ενενεργά? Υπάρχουν σωματεία που δεν δήλωσαν συμμετοχή στα πρωταθλήματα? Η κρίση επηρίασε τις ομάδες της Ένωσής σας, του νομού σας? Όχι, θα έλεγα ότι παρά την οικονομική κρίση που διέρχεται η χώρα μας, τα σωματεία της Μεσσηνίας δήλωσαν όλα συμμετοχή, εκτός από 2-3 που ήδη έχουν καταλήψει πριν 3 χρόνια, 4. Σήμερα η Ένωσή μας έχει 75 ενεργά σωματεία, εκ των οποίων ένα είναι η μεγάλη μας ομάδα, η Μαύρη Θύελλα. Έχουμε άλλα 16 σωματεία που αγωνίζονται στην Α κατηγορία, 14 σωματεία στην Α1, 28 σωματεία στη Β κατηγορία και 16 σωματεία στη Γ. Βέβαια, εδώ να τονίσω ότι εκτός από τα πρωταθλήματα αυτά, κάθε χρόνο η Ένωσή μας διοργανώνει και πρωταθλήματα παιδικά, προπαιδικά, junior και προ-junior. Μάλιστα. Αναφερθήκατε στη Μαύρη Θύελλα. Εγώ δεν θα πω Μαύρη Θύελλα, εγώ θα πω Μαύρη Σελίδα για το μεσσηνιακό ποδόσφαιρο, όταν η Καλαμάτα, φίλε Πρόεδρε, βολοδέρνει, ταλαιπωρείται στη Γάμα Εθνική. Και δεν είναι μόνο ότι ταλαιπωρείται, απλώς διαπιστώνουμε ότι αυτή η ιστορική ομάδα της Καλαμάτας, όπως είπατε Μαύρη Θύελλα, τα τελευταία χρόνια έχουν δαπανηθεί χιλιάδες ευρώ από ανθρώπους που στηρίζουν την προσπάθεια του κυρίου Ράλλη, αλλά η ομάδα δεν. Ένα σχόλιο για την Καλαμάτα καταρχήν. Τα τελευταία χρόνια δυστυχώς η ομάδα της Καλαμάτας δεν πάει καλά. Παρά το γεγονός ότι η σημερινή διοίκηση προσπαθεί και ο φίλαθλος κόσμος προσπαθεί, εμείς σαν Ένωση είμαστε πάντα κοντά, προσπαθούμε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε από τη μεριά μας, αλλά δυστυχώς τα αποτελέσματα δεν είναι αυτά που περιμέναμε. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι φέτος κάτι καλύτερο θα γίνει και προσδοκούμε φέτος τη χρονιά που μας έρχεται να πετύχουμε, εκτός από τη Μαύρη Θύελλα, να έχουμε και μία ακόμα ομάδα στη Γάμα Εθνική. Μάλιστα. Λοιπόν, εκτός από τη Μαύρη Θύελλα, σας είδα το καλοκαίρι, το Μάιο, αρχές καλοκαιριού, να τρέχετε κι εσείς κοντά, σαν πρόεδρο της Ένωσης, στην ομάδα, την πρωταθλήτρια, την Κυπαρισσία, που έδινε έναν αγώνα μπαράς. Δυστυχώς, και λέω δυστυχώς, διότι η ομάδα της Κυπαρισσίας, παρότι προηγεί το 2-0, στο τέλος απόλεσε σε έναν αγώνα μπαράζ που υπήρχαν χιλιάδες φίλαθλοι και από τη μία και από την άλλη πλευρά, απόλεσε την κατηγορία, τη Γάμα Εθνική, και παρέμεινε στο τοπικό. Ένα σχόλιο για την ομάδα της Κυπαρισσίας. Όπως σας είπα και προηγουμένως, η Ένωση πάντα είναι κοντά στα σωματεία της και θα ήταν παραλειψή μας να μην πάμε και να μην βοηθήσουμε και την Κυπαρισσία στον αγώνα που έκανε. Δυστυχώς θα έλεγα ότι η ομάδα της Κυπαρισσίας επί δύο χρονιές
οι ομάδες Μεσσηνίας γενικότερα, επειδή τις δύο τελευταίες χρονιές στάθηκαν άτυχες. Τη μία χρονιά ο Πάμισος και την άλλη η Κυπαρισσία, που πιστεύω ότι και οι δύο άξιζαν να ανέβουν κατηγορία, δυστυχώς απέτυχαν. Και η περσινή χρονιά, το ότι δεν ανέβηκε η Κυπαρισσία, θεωρώ ότι ήταν μεγάλο πλήγμα για την Καλαμάτα, για τη Μεσσηνία, μιας και η Κυπαρισσία διέθετε ένα πολύ καλό ποδοσφαιρικό συγκρότημα, μια πολύ καλή οργανωμένη ομάδα, και θεωρώ ότι άξιζε να ανέβει στη γάμα εθνική. Μάλιστα. Είπατε ότι φέτος θα υπάρχει έτσι ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, σίγουρα με την ομάδα της Κυπαρισσίας που ενισχύθηκε, με την άλλη ομάδα της ευρύτερης σας περιοχής εδώ, τον Πάμισο, τον Τσικλιτήρα Πύλου, το Μελιγαλά, τον Ολυμπιακό Καλαμάτας, τον Απόλλωνα Καλαμάτας. Σίγουρα οι ομάδες αυτές ενισχύθηκαν και αντιλαμβάνεστε ότι του χρόνου η πρωταθλήτρια, μην παρεξηγηθώ, που θα βγει εδώ από τη Μεσσηνία, είναι τέσσερες οι νομοί και ανεβαίνουν δύο. Το διανοείστε για δεύτερη χρονιά ο πρωταθλητής της Μεσσηνίας να μην ανέβει κατηγορία? Είναι γεγονός ότι όλες οι ομάδες του νομού μας ενισχύθηκαν φέτος με νέους παίχτες, ταλαντούχους παίχτες. Θέλω να πιστεύω ότι οποιαδήποτε ομάδα μας καταφέρει να βγει πρωταθλήτρια θα έχει σίγουρη την άνοδο. Εμείς σαν ένωση θα είμαστε πάντα κοντά, οποιαδήποτε ομάδα είναι αυτή. Βέβαια θα έλεγα προβάδισμα αυτή τη στιγμή έχει η Κυπαρισσία, ο Πάμισος, η Πύλος, αλλά και οι άλλες ομάδες, δεν μπορούμε να τις αποκλείσουμε, όλες είναι μέσα στο παιχνίδι. Μάλιστα. Να φύγουμε και να πάμε λίγο στη διαιτησία. Την προηγούμενη φορά που βρέθηκα εδώ, τόσο όχι ο αναπληρωτής πρόεδρος, ο πρόεδρός σας θα το πω εγώ, ο κύριος Χρήστος Κότσαρης, μαζί με τον Γενικό Γραμματέα τον κύριο Μανολόπουλο, μίλησαν τα καλύτερα για την συνεργασία που έχετε. Θέλω ένα σχόλιο επάνω σε αυτό. Κάπου με ρίχνετε εδώ, γιατί πρόεδρος διαιτησίας είμαι εγώ. Ναι, όχι, όχι. Ναι, όχι. Δεν σας ρίχνω, αλλά δεν μπορώ να δεχτώ ότι ο φίλος ο Χρήστος ο Κότσαρης είναι αναπληρωτής πρόεδρος. Πρόεδρος τον λέμε, γι' αυτό τον είπα και πρόεδρο. Βέβαια και οι δύο, και ο κύριος Κότσαρης και ο κύριος Μανολόπλος, έχουν προσφέρει πολλά στη διαιτησία, βοηθούν την Ένωση και σαν μέλη της Επιτροπής έχουμε μια άψογη συνεργασία. Και με το Σύνδεσμο Διαιτητών υπάρχει ανάλογη συνεργασία. Προσπαθούμε για το καλύτερο πάντα. Είναι γεγονός βέβαια ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ένα μεγάλο διαιτητή, ένα διαιτητή Super League. Πιθανόν να μην είναι έτοιμοι οι διαιτητές μας ακόμα να φτάσουν εκεί. Πιθανόν συγκυρίες δεν το έχουν φέρει έτσι. Θέλω να πιστεύω όμως ότι στο μέλλον θα καταφέρουμε να αναδείξουμε νέα ταλέντα, νέους διαιτητές που θα μας εκπροσωπήσουν στα μεγάλα σαλόνια. Χαίρομαι που έχετε την ψυχή, κύριε Πρόεδρε, να λέτε ότι ίσως δεν είμαστε έτοιμοι, ίσως για τον ΑΒ λόγο δεν έχουμε διαιτή στη Σούπερ Λίγκα. Σας τιμά να το λέτε. Όμως εγώ είμαι υποχρεωμένος να πω ότι σήμερα η διαιτησία που θα εκπροσωπείται στη Σούπερ Λίγκα θα πρέπει να είναι διαιτής, μην παρεξηγηθώ, δεν υποτιμώ κανέναν, άξιος και να στηρίζει την Ένωση, διότι ο διαιτητής που εκπροσωπεί την Ένωση στη Σούπερ Λίγκα εκπροσωπεί ένα νομό και νομίζω ότι ο νομός Μεσσηνίας θα πρέπει να εκπροσωπείται επάξια, διότι έχει μία ιστορία και μία διαδρομή στη Σούπερ Λίγκα και γενικότερα στις εθνικές κατηγορίες. Σίγουρα είναι τιμή για κάθε Ένωση να έχει όχι έναν και παραπάνω διαιτητές στη Σούπερ Λίγκα. Είπαμε δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε. Ελπίζουμε όμως να αποκτήσουμε. Μάλιστα. Να φύγουμε τώρα από την διαιτησία και να πάμε λίγο στις μιχτές. Είδα την προηγούμενη φορά, μου δήλωσε ο κύριος Άγγελος Σκαφιδάς αυτό το εγχείρημα που το συνεχίζεται από τον προκάτοχό σας, τον κύριο Αρισταθόπουλο, με τις μιχτές, με τον Άγγελο το Σκαφιδά και με τους συνεργάτες του, τον Παναγιώτη το Δρούγα και όλους αυτούς. Εγώ προσπαθώ ό,τι καλό υπήρχε από τον κύριο Σταθόπλο να το διατηρήσω. Στην προσπάθεια που κάνω θα προσπαθήσω ό,τι άλλο καλύτερο έχω να προσφέρω στην Ένωση για να ανεβάσουμε το μεσσηνιακό ποδόσφαιρο. Οι μικτές μας είναι γεγονός ότι κάθε χρόνο πάνε πολύ καλά. Διακρίνονται στο ενωσιακό πρωτάθλημα που κάνει η Ένωση
Και βέβαια ελπίζω φέτος που θα αλλάξει το σύστημα, δεν θα είναι το περιφερειακό με τις περιφερειακές ομάδες, θα φανούν πιο πολύ οι δικές μας ομάδες, οι οποίες όπως είπαμε κάθε χρόνο διακρίνονται και κατάφερε μια ομάδα της Μεσσηνίας το 99 να βγει πρωταθλήτρια Ελλάδας. Πιστεύω ότι αυτό το επίτευγμα θα το είχαμε κάνει και άλλη χρονιά αν συνεχιζόταν το πρωτάθλημα να παίζεται με τον τρόπο που παίζονταν τόσα χρόνια. Τα τελευταία χρόνια βέβαια είχαμε κάνει τις περιφερειακές ομάδες και αυτά, που εκεί θα έλεγα ότι μια καλή ομάδα δεν είχε να κερδίσει τίποτα, αφού ένας-δύο παίχτες από τις ομάδες αυτές συνέχιζαν ενώ οι άλλοι έμεναν στο περιθώριο. Φτάνοντας προς το τέλος, να μου πείτε ποιο είναι το κοινωνικό προφίλ της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μεσσηνίας στην κοινωνία της Μεσσηνίας. Αντιλαμβάνεστε ότι διαδέχεστε τον Άρη το Σταθόπουλο μία θετική, μην παρεξηγηθώ, ή αρνητική μορφή του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αυτό το κρίνουν τα έργα του στην κοινωνία της Μεσσηνίας. Και μην ξεχνάμε ότι έχετε διετελέσει και διευθυντής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Έχετε παρακαταθήκη αυτό των προηγούμενων χρόνων και το διαδέχεστε στο μεσσηνιακό ποδόσφαιρο. Όπως είπα και προηγουμένως, ο Άρης Σταθόπουλος υπήρξε ένα άτομο που έχει προσφέρει πάρα πολλά στο μεσσηνιακό ποδόσφαιρο και στην κοινωνία της Μεσσηνίας. Άλλωστε, εκτός τα ότι τη βοήθεια προσέφερε σε παίχτες, ποδοσφαιριστές, διαιτητές, παράγοντες, ομάδες, το έργο του φαίνεται από αυτά που άφησε φεύγοντας. Η εικόνα των γραφείων του πιστεύω ότι παρουσιάζει ένα άτομο που είχε μεράκι σε τέτοια θέματα και έφτιαξε ένα γραφείο που θα το ζήλευε και η ΕΠΟ, από τα καλύτερα γραφεία όλων των ενώσεων της Ελλάδας. Και ένα άλλο έργο επίσης είναι το Αθλητικό Κέντρο της Ένωσης Μεσσηνίας, το οποίο είναι ένα στολίδι για το νομό μας. Και εδώ βέβαια θέλω να πιστεύω, συγγνώμη που σας διακόπτω, ότι το ενωσιακό γήπεδο δεν είναι μόνο της ΕΠΟ ή της ΕΠΣ, θα έχουν συμβάλει και κάποιοι άλλοι φορείς και θα ήθελα να μας τους μνημονεύσετε. Θεωρώ ότι έχετε υποχρέωση. Βέβαια, το γήπεδο της Ένωσης βέβαια ξεκίνησε από την ΕΠΟ, όπως έφτιαξε η ΕΠΟ και σε άλλες ενώσεις, σε άλλους νομούς. Θα έλεγα ότι το δικό μας έχει προσεχτεί πιο πολύ, γιατί συνετέλεσαν και άλλοι παράγοντες. Η τότε νομαρχιακή αυτοδιοίκηση βοήθησε αρκετά, αλλά και ο Δήμος Καλαμάτας έχει συνεισφέρει και παρουσιάζει το αθλητικό μας κέντρο την εικόνα που έχει σήμερα, που θα έλεγα ότι είναι πολύ καλύτερο από πολλά άλλα ενωσιακά γήπεδα. Μάλιστα. Κλείνοντας, τι υπόσχεστε στην αθλητική παύλα ποδοσφαιρική Μεσσηνία, διότι όπως και να το κάνουμε, βαρύ το όνομα του Άρη του Σταθόπουλου, δεν λέω ότι δεν είναι βαρύ στην εκπαίδευση και του Προέδρου του Λεωνίδα του Οικονομίδη, για το μέλλον του μεσσηνιακού ποδοσφαίρου. Να σας πω, εμείς δεν κάνουμε υποσχέσεις, προσπαθούμε με έργα να αποδείξουμε ότι θα εργαστούμε, εργαζόμαστε και πιστεύουμε στο τέλος το έργο μας να φανεί. Πιστεύω ότι θα έχουμε κάποια άνοδο στο μεσσηνιακό ποδόσφαιρο, οι ομάδες μας θα διακριθούν σε μεγαλύτερες κατηγορίες και ελπίζω να βγάλουμε νέα ταλέντα ποδοσφαιρικά που τελευταία θα έλεγα έχουν στερέψει από τη Μεσσηνία. Ενώ πιο παλιά είχαμε κάποιους παίχτες που έπαιξαν σε μεγάλες κατηγορίες, είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια δεν έχουμε αναδείξει τέτοια ταλέντα. Μάλλον θα έλεγα ταλέντα υπάρχουν, αλλά δεν έχουν αναδειχθεί και ένας λόγος θα έλεγα είναι ότι δυστυχώς πολλά παιδιά νεαρής ηλικίας φεύγουν για το εξωτερικό. Νομίζω να κάνουν καριέρα σε μεγάλες ομάδες του εξωτερικού και δυστυχώς θα στερούνται οι ομάδες οι δικές μας. Υπόσχεστε λοιπόν ότι όλο αυτό το οικοδόμημα που πάει να γίνει, να δημιουργηθεί με την προσπάθεια των μειχτών, με την προσπάθεια του προπονητή σας, έτσι ώστε όλα αυτά τα παιδιά, όπως μου υποσχέθηκε και ο Παναγιώτης Οδρούγας την προηγούμενη φορά που βρέθηκα εδώ, να υπάρχουν κίνητρα, αν θέλετε, ποδοσφαιρικά, κοινωνικά και επαγγελματικά να παραμείνουν στη Μεσσηνία, στην όμορφη Μεσσηνία. Όπως είπαμε, έχουμε πολλά ταλέντα ποδοσφαιρικά σε νεαρή ηλικία, τα οποία δυστυχώς χάνονται.
Θεωρώ ότι αυτά τα ταλέντα θα μπορούσαν να προσφέρουν πιο πολλά στις τοπικές μας ομάδες και πιστεύω ότι θα έπρεπε η μεγάλη μας ομάδα, αυτά τα παιδιά των νικτών που διακρίνονται κάθε χρόνο, να προσπαθήσει να τα πάρει στην ομάδα της, ώστε μετά από 2-3 χρόνια να μην έχει ανάγκη να αγοράζει παίχτες από άλλες περιοχές, αλλά να στελεχωθεί από παιδιά δικά μας εδώ της Μεσσηνίας. Μάλιστα. Αγαπητοί τηλεθεατές του αθλητικού δικαστή, και όχι μόνο, σίγουρα όλα αυτά που μας είπε ο πρόεδρος, ο νέος πρόεδρος, ο κύριος Λεωνίδας Οικονομίδης της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μεσσηνίας, να υλοποιηθούν. Εμείς θέλω να πιστεύω ότι ο βίος του, ο επαγγελματικός, εάν θέλετε και ο ποδοσφαιρικός, εγγυούνται το καλύτερο αύριο στη Μεσσηνία. Αρκεί αυτό το αύριο να το, μην παρεξηγηθώ, να το αρπάξουν, να το αξιοποιήσουν, να το εκμεταλλευτούν όλοι οι φορείς της Μεσσηνίας για ένα καλύτερο αύριο για το μεσσηνιακό ποδόσφαιρο. Άλλωστε, μπορεί να είναι συνταξιούχος ο κύριος Οικονομίδης, το μέλλον το ποδοσφαιρικό, μην παρεξηγηθώ, του ανήκει, είναι μόλις 61, είπατε κύριε Πρόεδρε, του ανήκει, απλώς μια καλή συνεργασία για ένα καλύτερο αύριο για το μεσσηνιακό ποδόσφαιρο. Κύριε Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσω για την παρουσία που μας δεχτήκατε πράγματι σε αυτό το πανέμορφο, έτσι και εντυπωσιακό και πολυδάπανο, επιτρέψτε μου, και όμορφο γραφείο του προκάτοχού σας που το έχετε εσείς στη διάθεσή σας. Να σας ευχηθώ πάντα επιτυχίες, ό,τι καλύτερο, έτσι προσωπικό ή οικογενειακό, για από ό,τι γνωρίζω παντρέψατε και την κόρη σας πρόσφατα, τώρα την παντρεύετε, να ευχηθώ να δείτε και κονάκια και ό,τι καλύτερο για σας και για την ένωσή σας. Ευχαριστώ πολύ, είναι τιμή για μας που μας επισκεφτήκατε. Θέλω να σας ευχαριστήσω και να ξέρετε ότι θα είμαστε πάντα κοντά σας, στη διάθεσή σας για οτιδήποτε θέλετε. Καλή επιτυχία σε εκπομπές σας. Να είστε καλά. Όπως βλέπετε, ο αθλητικός δικαστής, δεν υπάρχει έδρα, απλώς υπάρχει γης για να τρέχει για όλα τα θέματα του αθλητισμού.